10 και 20 το πρωί, οδός Δελφών. Τα πρώτα γιοταχίδη έρχονται στο τμήμα του δρόμου από την οδό Μάρκου Μπότσαρη έως την Πέτρου Συνδίκα, που παρέμεινε κλειστό για 6 χρόνια λόγω των εργασιών του μετρό. Συνεργεία της Αττικό Μετρό από νωρίς το πρωί ολοκληρώνουν τις τελευταίες εργασίες προκειμένου να αποδοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος της Δελφών που ήταν κλειστός μεταξύ της Μπότσαρη και της Συνδίκα για 6 χρόνια. Με μία λωρίδα να κατευθύνσει ο δρόμος δόθηκε και πάλι προς χρήση για τα γιοταχή, ενώ ανακουφισμένοι είναι και οι κάτοικοι της περιοχής που μπορούν πλέον να διέρχονται από το σημείο, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν όλα τα έργα στο σταθμό ανάληψης. Όταν είναι να γίνουν μεγάλα έργα θα ταλαιπωρηθούμε και θα το ανοιχθούμε. Έτσι, δηλαδή. Θα δοθεί τώρα έτσι μία ανάσα στην περιοχή, πιστεύω. Σαφώς, γιατί ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Είναι αλήθεια. Θαύμα. Δεν το περίμενα. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από όλο αυτό, οπότε... Τουλάχιστον να τα ανοίξουν, δεν ξέρω πού θα αρχίσει το μετρό, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να περπατάμε. Επιτέλους, μια κατάληψη η οποία ξεκίνησε για να κρατήσει μισό ένα χρόνο και τελικά κράτησε περισσότερο από 6-7 χρόνια για τους γνωστούς λόγους. Έφτασε πια η ώρα να απομακρυνθεί. Λίγα είναι πλέον τα καταστήματα που παρέμειναν ανοιχτά στο συγκεκριμένο κομμάτι της οδού Δελφών. Με την πλήρη όμως ολοκλήρωση των εργασιών και την απομάκρυση του εργοταξίου που παραμένει στη μία πλευρά του δρόμου, η προοπτική για να ζωντανέψει ξανά εμπορικά η περιοχή είναι όρατη. Πήραμε μια ανάσα. Εδώ όλα τα μαγαζιά κλαίνε, ειδικά και από εδώ και από εκεί. Τώρα από εδώ ανοίξαν, από εκεί και τα μαγαζιά τι θα γίνουν. Τα βλέπετε, έχουν κλείσει όλα. Εδώ για να περάσεις απέναντι πρέπει να κάνεις κύκλο. Τα μαγαζιά από εκεί έχουν κλείσει όλα, δεν υπάρχει κανένα. Με την απόδοση στην κυκλοφορία του συγκεκριμένου τμήματος, οι οδηγοί δεν θα χρειάζεται να κάνουν τον κύκλο της περιοχής. Ενώ από το σημείο θα διέρχονται ελεύθερα και τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, αφού τρεις γραμμές, οι 7, 3 και 39, διέρχονται από το σημείο. Με στελέχη του οργανισμού να κάνουν αυτοψία στο σημείο από νωρίς το πρωί. Είναι μια ανάσα, οπωσδήποτε. Θα περνούν και τα λεωφορεία από εδώ. Πολύ πιο εύκολα θα κάνουν τον γύρο μέχρι επάνω στη στάση της ανάληψης. Άρα, ελπίζω ότι θα πάει καλά το μετρό. Βλέπω ότι δουλεύουν εντατικά. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποδεσμευτεί από λαμαρίνες και κυκλειδώματα και η οδός Μοναστηρίου στο τμήμα μεταξύ του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και πλατείας Δημοκρατίας. Με την πρόοδο των εργασιών ολοκλήρωσης του μετρό, αποδέσμευση χώρων από εργοτάξια θα υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του 2018.